Ένα εξάχρονο κορίτσι προσέφερε εξαιρετικά συγκινητικές στιγμές, κόβοντας την κορδέλα των εγγενείων της νέας μονάδας ιατρικός υποβοηθούμενος αναπαραγωγής γέννησης Αθηνών Θεσσαλίας χθες στη Λάρισα. Πρόκειται για την Αναστασία Μαρία Όντου, που ήρθε στη ζωή όταν η γιαγιά της πήρε την απόφαση με τη διαδικασία της σωματικής γονιμοποίησης να γεννήσει την εγγονή της, καθώς η μαμά της μικρής για ιατρικούς λόγους δεν μπορούσε να οικειοφορήσει. Δίπλα της υπερήφανες, η 73χρονη σήμερα γιαγιά Αναστασία και η μαμά της μικρής Κωνσταντίνας. Στην ομιλία του Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Λέσκης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, που τέλεσε και τον αγιασμό των εγγενείων, επεσήμανε τη σπουδαιότητα της ίδρυσης της νέας μονάδας για τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης αναφέρθηκαν στην επιλογή της Λάρισας για την ίδρυση της νέας μονάδας. Ερχόμαστε εδώ με μια προοπτική ζωής ουσιαστικά. Και τούτο διότι είναι γεγονός πως τα κοινωνικά μας δεδομένα έχουν αλλάξει τόσο πολύ, ώστε όσο περισσότερο προχωρούν τα χρόνια, τόσο περισσότερο θα λέγαμε οι συνθήκες ζωής θα είναι απαγορευτικές για ορισμένες γυναίκες και για ορισμένους άντρες να μπορέσουν να κάνουν αυτό το οποίο στα παλαιότερα χρόνια ήταν αυτονόητο σε δεδομένα ηλικιακά πλαίσια. Δεν το βλέπουμε ως επιχειρηματική επένδυση. Το βλέπουμε ως ανθρώπινη επένδυση, επένδυση ζωής, επένδυση για να στηριχθεί και να ενισχυθεί ο συνεκτικός ιστός της κοινωνίας που είναι τα παιδιά. Έτσι το βλέπουμε και έτσι δημιουργήσαμε, επειδή έχω παρακολουθήσει από την αρχή της διαδικασίας, της ιδέας να έρθουν στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, οι άνθρωποι αυτοί, οι εξαιρετικοί επιστήμονες, ο κύριος Πάντος και οι συνεργάτες όλοι και τοπικοί και τοπικά στελέχη και γιατροί. Εμείς αυτό το βλέπουμε ως ανθρώπινη κίνηση. Η Λάρισα αναδεικνύει μέσα και από τέτοιες επενδύσεις τον ιδιαίτερο ρόλο της που παίζει στον χώρο της υγείας. Με μια ατομηχανή που λέγεται ιατρική σχολή, με ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, έχει διαμορφώσει ένα επίπεδο επενδύσεων πια στον χώρο της υγείας εξαιρετικά σημαντικό. Στη συμβολή τέτοιου μονάδος στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, καθώς και την επιτυχή πορεία της γέννησης. Και οι συνειδητοπόροι του ιδρυτή Κωνσταντίνου Πάντου, οι ιατροί Κωνσταντίνος Φακιανούδης και Νίκος Μπαθρέλος. Θεωρώ ότι ειδικά ο τομέας της αναπαραγωγικής υγείας και γενικότερα της αξιωματικής γονιμοποίησης στη χώρα μας, που πλέον από την πέμπτη παγκόσμια θέση του ιατρικού τουρισμού βρίσκεται στην τέταρτη και ανεβαίνει με πάρα πολύ σημαντικό τρόπο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξεχωρίσει κανείς. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι μια δύσκολη διαδικασία για όλες τις γυναίκες και χρειάζεται υποβοήθηση σε όλα τα επίπεδα. Ο σκοπός της ίδρυσης του συγκεκριμένου κέντρου είναι για να βοηθήσει τα ζευγάρια που αναγκάζονται πολλές φορές να κάνουν, να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να κάνουν μια απλή οληψία, να εξυπηρετηθούν όλα αυτά τα ζευγάρια που είναι πάρα πολλά στον τόπο τους, με τεχνογνωσία αντίστοιχη αυτή των Αθηνών και με εξοπλισμό ακόμα καλύτερο. Η Εθνική Αρχή πρόσφατα, το προηγούμενο καλοκαίρι, εισηγήθηκε στο Υπουργείο και στην Κυβέρνηση το νέο νόμο μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ανάμεσα στα άλλα, αυξήθηκε το ηλικιακό όριο από την ηλικία των 50 στην ηλικία των 54 ετών για τη γυναίκα. Επιτρέπεται πλέον η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού από τις γυναίκες οι οποίες δεν βρίσκονται σε γάμο ή σε κάποιο σύμφωνο συμβίωσης, ενώ αυτό παλιά δεν επιτρεπόταν. Επιτρέπονται οι επώνυμοι δότες γενετικού υλικού και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό οι δότες και οι δότρες, όσοι επιθυμούν να γίνουν, μπορούν να απευθύνονται στα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως το σημερινό κέντρο που βρισκόμαστε, το Γένεσης Αθηνών Θεσσαλίας, το οποίο εκκινήθηκε η λειτουργία του λίγο νωρίτερα και σήμερα εορτάζουμε τα εγγένειά του. Η εκδήλωση ξεκίνησε με θερμότατο χαιρετισμό του Υπουργού Ανάπτυξης Άδων Γεωργιάδη και ευχές για επιτυχία στον φίλο του Κωνσταντίνου, ο οποίος συγκινημένος μετά την τελετή των εγγενείων
δήλωσε ότι όραμά μας είναι να βοηθήσουμε κάθε οικογένεια που θέλει να αποκτήσει παιδί. Αυτό που θέλουμε είναι να προσφέρουμε ιατρικές υπηρεσίες εδώ στη Θεσσαλία, να μην χρειαστεί ζευγάρια να φεύγουν για Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, να μένουν εδώ πέρα. Ήδη έχουμε και τα πρώτα ζευγάρια από Θεσσαλονίκη που έρχονται πλέον στη Λάρισα για να βοηθηθούν στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, στην εξωματική γονιμοποίηση. Απ' την άλλη όμως έχουμε κάνει μια τεράστια πρόοδο στον ιατρικό τουρισμό. Έρχονται επισκέπτες από 67 χώρες του εξωτερικού στην Αθήνα. Θέλουμε αυτοί οι επισκέπτες να έρχονται και στη Θεσσαλία προκειμένου να συνδυάσουμε ιατρικές υπηρεσίες και ταυτόχρονα να επισκέπτονται και προορισμούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Ο πρωτογένεια Αθηνών έχει 120 άτομα που δουλεύουν καθημερινά για αυτές τις διαδικασίες. Έχουμε εμβριολόγους, έχουμε νοσηλευτές, έχουμε ΜΕΣ, έχουμε γιατρούς. Όλη αυτή η τεχνογνωσία θα έρθει αυτή τη στιγμή, έχει έρθει αυτή τη στιγμή εδώ στη Λάρισα. Θα προσφέρουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει προκειμένου να βοηθήσουμε αποτελεσματικά όποιος έχει πρόβλημα και όποιος θα ήθελε να αποκτήσει ένα παιδάκι. Η Ελλάδα πρωτοπορεί σε διαδικασίες εξωματικής. Έχουμε αποκτήσει εμπιστοσύνη από το εξωτερικό. Έχουμε μάλιστα και ένα παράδειγμα, τη γιαγιά Όντου, μια 67χρονη πριν 7 χρόνια περίπου απέκτησε, γέννησε το εντονάκι της. Ήταν μια παγκόσμια πρωτοπορία. Αυτή τη στιγμή 74 χρονών μαζί με το εντονάκι της και την κόρη της θα έρθουν εδώ συμβολικά να κόψουν την κορδέλα προκειμένου να μας δώσουν την ευχή τους και την άβρα τους όσον αφορά την αποτελεσματικότητά μας. Σημαίνει νέες θέσεις εργασίας, σημαίνει η ζωή τουριστών για ιατρικούς λόγους, σημαίνει ότι όλοι θα κερδίσουν, η τοπική οικονομία, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, οι τουριστικοί προορισμοί, σημαίνει ότι θα ακουστεί πολύ περισσότερο η περιοχή. Έρχονται επισκέπτες υγείας από διάφορες χώρες. Έχει έρθει μια κυρία, για παράδειγμα, από Αιθιοπία, η οποία έχει 8 εκατομμύρια followers αυτή τη στιγμή. Αγαπάει τόσο πολύ την Ελλάδα που αποφάσισε να γεννήσει εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα μου λέγανε προχτές θα θέλαμε να αγοράσουμε και κάποιο ακίνητο για να ερχόμαστε πιο συχνά. Αυτός είναι πράγματι ιατρικός τουρισμός. Η νέα μονάδα λειτουργεί ήδη επί της οδού Λεωφόρου Καραμαλή και Σαμουηλίδη στη Θεσσαλική πρωτεύουσα και φέρει την τεχνογνωσία, την έρευνα, την κλινική πράξη, την εμπειρία και την επιτυχία της κλινικής γέννησης Αθηνών Θεσσαλίας πιο κοντά στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Και όχι μόνο, αφού ο ιδρυτής Κωνσταντίνος Πάντος, αλλά και οι στενοί συνεργάτες του Κωνσταντίνος Φακιανούδης και Νίκος Μπαθρέλος παραμένουν πιστοί στο όραμά τους να γίνει η χώρα με ένας προορισμός επισκεπτών υγείας, θέτοντας ως προτεραιότητα την επιτυχή έκβαση αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.